Λοιπόν, πάμε ξανά σε λίγο πιο ευχάριστα θέματα και πάμε στην Ξάνθη. Πάμε να δούμε την δεύτερη ανθοκομική έκθεση στο Κουτσό Ξάνθης. Λοιπόν, βλέπουμε την Έρση Παρχαρίδου εκεί. Θα την καλημερίσουμε, θα της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Καλημέρα, Έρση. Καλημέρα και στον καλεσμένο σου που θα μας συστήσεις ευθύς αμέσως. Και τι γίνεται εκεί, τι κάνετε? Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε στο Κουτσό Ξάνθης, πολύ καλά είπε. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι ένα χωριό που είναι πολύ κοντά στη λίμνη Βιστονίδα. Mm-hmm. Είναι ένα από τα χωριά που έχει περισσότερο γερασμένο κόσμο επί το πλήθον, αλλά έχει πρόεδρο τον Χρήστο το Φυλακτάκη, έναν νέο άνθρωπο, βοτανολόγο, ναι, ο οποίος αποφάσισε να επιστρέψει στο χωριό του και να γίνει πρόεδρος στο πολιτιστικό σύλλογο. Και μπράβο του. Και να δώσει, έτσι ακριβώς. Και να δώσει ζωή σε αυτό το χωριό και σε όλα τα χωριά γύρω-τριγύρω. Έχουμε λοιπόν την ανθοκομική έκθεση, αλλά έχουμε και την εκκλησία που γιορτάζει τον Αγιώργη. Μόλις κάνανε οι κυρίες το κεφκέκι, αυτό το ωραίο το κρέας με το ρύζι που γίνεται κάθε χρόνο ως έθιμο. Και μετά ακολουθεί εδώ η ανθοκομική έκθεση. Ωραίο είναι αυτό, γιατί δεν παχαίνει κιόλας, Έρση. Καθόλου. Α, μπράβο, πολύ ωραία. Θα σε περιμένω να το δεις και με τα ίδια στα μάτια και με την ίδια σου την και το στόμα και κανονικά. Λοιπόν, για πάμε και στον Χρήστο. Έλα, Χρήστο, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά στους Γιώργηδες και τις Γεωργίες σε όλη την Ελλάδα. Γιορτάζετε κι εσείς εκεί στο Κουτσό, έτσι, γιατί μας είπε έρση ότι είναι και πολύ λίγος είναι ο Άγιος Γιώργιος εκεί. Τώρα πες μας, καταρχήν, πώς πήρες την απόφαση να επιστρέψεις στο χωριό και να είσαι και πρόεδρος εκεί και τι γίνεται στην ανθοκομική έκθεση? Αγαπάω τον τόπο μου, αγαπάω τη φύση. Λόγω δουλειάς αποφάσισα να εγκατασταθώ εδώ. Είμαι σχεδόν καθημερινά στα βουνά, οπότε συλλέγω τα βότανά μου. Και σήμερα κάνουμε μια ωραία ανθοκομική έκθεση προς τιμή του Αγίου Γεωργίου, που γιορτάζει σήμερα και ο Άγιός μας. Και γιορτάζουμε όλοι μαζί την Άνοιξη με τη γιορτή των λουλουδιών. Τα αγαπούν τα λουλούδια, τα αγαπάτε τα λουλούδια εκεί στην Ξάνθη. Και γι' αυτό είναι η δεύτερη βέβαια χρονιά που γίνεται η ανθοκομική έκθεση. Ναι. Αλλά από ό,τι πληροφορούμε, θέλετε να γίνει ένας θεσμός αυτό. Θέλουμε να το καθιερώσουμε κάθε χρόνο ανήμερα της γιορτής, να γίνεται αυτή η μεγάλη έκθεση, να έρχεται ο κόσμος να παίρνει τα λουλούδια. Χρώματα και αρώματα. Αυτό θα πω μόνο. Γιάννη, ήθελα να σου πω ότι εκτός από την οικογένειά του που έχει μάθει ο Χρήστος να ασχολείται με τα χωράφια, με τα βότανα, είναι εκείνη που του μεταλάβαν αρχικά αυτή την ασχολία. Mm-hmm. Ως πρόεδρος κάνει και το καλοκαίρι εξαιρετικές οργανώσεις, εξαιρετικά πανηγύρια. Και μας επισκέπτονται τραγουδιστές. Με χορό και φαΐ, φαντάζομαι, Έρση, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά εκεί στην Ξάνθη. Να σας πω ποια θα έχουμε φέτος το καλοκαίρι. Άντε, πες το, βέβαια. Στην Κέτη Γαρμπή θα κάνουμε μια μεγάλη συναυλία στις 10 Ιουλίου. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να γιορτάσουμε το καλοκαίρι. 10 Ιουλίου. Μάλιστα, το σημειώσαμε ήδη. Το σημειώσαμε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Και στην Ξάνθη, Έρση, Χρήστο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.